από φωτιά και σιδερό φτιαγμένη. Φωνητικά οι δυνατότητες της είναι σχεδόν απεριόριστες. Μάτια μου, μάτια μου. Τα λαϊκά και τα σμυρναϊκά θεωρώ ότι είναι το δυνατό της σημείο. Μεγαλώνοντας, δεν είχα και τεράστια σχέση με την ελληνική μουσική, με τη λαϊκή μουσική, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό σε σχέση με το από πού προέρχομαι. Στο σπίτι τι μουσική ακούγατε? Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπήρχε ευρία γκάμα. Θυμάμαι παλιά ότι μεγάλωνα με JJ Cale, με Steely Dan, με κάποια κλασική μουσική. Η μητέρα σας τι έβαζε? Αυτά που σας είπα ήταν κυρίως αυτά που έκανε η μητέρα μου, ναι. Don't cry, sister, cry. It'll be alright in the morning. Η Γλυκερία ακούγατε? Η Γλυκερία ακούγα έτσι κι αλλιώς. Η Γλυκερία έκανε πρόβες στο σπίτι της, η Γλυκερία ήταν παντού. Πάρε με από εδώ, θέλω να φύγουμε μακριά, να ξεψυχήσω στη δικιά σου αγκαλιά. Ο πατέρας μου σίγουρα δεν ήθελε να γίνω μουσικός. Είχε άλλα όνειρα. Η μητέρα σας? Δεν εξέφρασε ποτέ γνώμη πάνω στο θέμα. Γενικά η Γλυκερία ποτέ δεν με πίεσε, δεν προσπάθησε να με βάλει σε κάποιο δρόμο. Για κάποιο λόγο με εμπιστευόταν πάντα, ίσως και όταν δεν θα έπρεπε. Κι αυτό που θα ήθελα μονάχα στην ουσία, ένα φίλι από τη σωμά. Ως μαμά πώς ήταν? Φανταστική. Ήταν, είναι και θα είναι η φανταστική μαμά. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, τις συμφωνίες μας, τις διαφωνίες μας, τα καυγαδάκια μας. Κλασική μαμά. Τι εννοώ με κλασική μαμά? Ζακέτες, έφαγες. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μικρός ήμουν πάρα πολύ χοντρός. Έτσι ώστε για μένα η συμβουλή ήταν μη φας. Όχι φάε κάτι παραπάνω, μη φας. Νομίζω ότι είναι φοβερή και σαν γιαγιά. Είναι πρώτη φορά γιαγιά και προφανώς τα συναισθήματα είναι ακόμα πιο ισχυρά. Έχω να το συγκρίνω δηλαδή με παππούδες και γιαγιάδες που έχουν και δεύτερο εγγόνι και βλέπω τις διαφορές, ας πούμε, είναι πιο ψύχρεμοι αυτοί. Αλλά ναι, είναι φοβερή, έχουν φοβερό δεσμό με την Πέμπα. Η συνύπαρξή σας η επαγγελματική, πώς είναι? Για μένα είναι τεράστια τιμή που παίζω με την Γλυκερία. Πέρα από το ότι είναι μητέρα μου και κάποιος μπορεί να το θεωρεί ότι είναι πολύ εύκολο, είναι δεδομένο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο η ίδια το κάνει και γίνεται μεγάλο. Με τον τρόπο που τραγουδάει, με τον τρόπο που ερμηνεύει, με τον τρόπο της γενικά. Αραπίνα μου, σκερτσόσα, που κρατάς μεγάλη πόσα. Τι να της πω τώρα που να σας δείτε και μας ακούει. Καλή επιτυχία. Συγκινήθηκες ακούγοντάς τον? Να σου πω ποια ατάκα ξεχώρισα από αυτές που σου είπε. Ξεχώρισα αυτό που είπε, ότι τον στήριζες και τον εμπιστευόσουν και όταν δεν έπρεπε. Πάντα. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάντα, και αυτό μόνο κέρδος μπορεί να φέρει σε ένα παιδί. Αυτή ήταν η γνώμη μου. Εγώ λειτουργώ πάρα πολύ με το ένστικτο, το εμπιστεύω με το ένστικτό μου. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στον άνθρωπο αυτό και είναι το σωστό. Πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό είναι το σωστό. Τι να κάνω τώρα, ξεβάφτηκα κύριε Χατζηνικόπουλο. Δεν πειράζει. Όταν τον νιώθεις, Γλυκερία, ότι είναι μαζί σου και στην ορχήστρα, δεν είναι μια συγκίνηση αυτό? Συγκίνηση και απίστευτη σιγουριά. Νομίζω ότι είμαι στο σπίτι μου. Σε θαυμάζει. Με θαυμάζει και εγώ τον άκουσα πώς μιλάει για σένα. Ξέρετε τι, από την ώρα που ήρθε ο Κώστας στην ορχήστρα, όταν γυρνάω και είπαμε τον κοιτάω. Είπαμε ενικό. Ξέρεις τι. Ξέρεις. Νίκο. Όταν γυρνάω και τον κοιτάω πίσω στην ορχήστρα και παίζει, είναι από τους ανθρώπους που πάντα χαμογελάει. Πάντα μου χαμογελάει. Και αυτό μου δίνει τόσο μεγάλη δύναμη να συνεχίζω. Και να γίνομαι ακόμα καλύτερη, πραγματικά. Τώρα, φεύγω.